Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Athesart, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή Βυζαντινή ηχό και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζω ένα νέο φέρελπι της ψαλτικής τέχνης, τον Γεώργιο Τρομαντέλο, και χαίρομαι διότι θα πω ευθύς εξ αρχής είναι η πρώτη περίπτωση παρουσίασης ενός νέου ανθρώπου που την χάνει να είναι και μαθητής μου. Και βέβαια πριν από μένα είχε έναν πολύ καλό δάσκαλο, τον πατέρα Ελισέο Κινούση, και θα μας τα πει εν συνεχεία. Ας σε καλωσορίσουμε λοιπόν, Γιώργο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που με καλέσατε, δάσκαλέ μου κιόλας, επί της παρουσίας, να παραστώ εδώ πέρα. Εύχομαι το έργο σας να διαπρεύσει και πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Θα ήθελα όμως να μας πεις για σένα και να ξεκινήσουμε ποια ήταν η αφορμή ή ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλεις, σε ενέπνευσαν να ξεκινήσεις τη βυζαντινή μουσική. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πρώτον, από ό,τι είχα αρκετές αφορμές εξ αρχής, μπορώ να πω ότι από τους γονείς μου αρχικά, που με πήγαινε περισσότερο η μάνα μου στην εκκλησία, είτε όταν ήμασταν στο χωριό της που είναι από την ορεινή αφαχτεία του Αλακρανίας, στον Άγιο Νικόλαο που είναι ο κεντρικός ναός του χωριού, τον πατέρα Γαβρίλ. Ήμουνα και παπαδάκι στην προκειμένη φάση εκεί πέρα, ήταν τα πρώτα μου ξεκινήματα. Από εκεί και πέρα μπορώ να σκεφτώ όταν ήμουνα στο κατηχητικό στην Αγία Μαρίνα, στην Αρχιεπισκοπή Ηλιούπολεως ακριβώς. Εκεί πέρα ο πατέρας Δαμασκηνός, που ήταν η αρχή μου, είχε προτείνει στη μάνα μου να ξεκινήσω τα πρώτα μου βήματα στη βυζαντινή μουσική. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τι σημαίνει. Εγώ πήγαινα, μου άρεσαν οι εκκλησίες. Είχε ένα παρεκκλήσι κάτω, τον Άγιο Γεράσιμο. Εκεί πήγαινα συνήθως, γιατί μετά ακολούθησε το κατηχητικό και προχώραγα. Εν συνεχεία, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, η μάνα μου περισσότερο, δύσκολη η μάνα μου, θα υποθεί πολλές φορές σχετικά. Ο πατέρας μου δούλευε πάρα πολύ, οπότε δεν έβρισκε και χρόνο τόσο πολύ να με βοηθήσει αυτά. Μου λέει, Γιώργο, γιατί δεν πας να δώσεις το μουσικό σχολείο, αλλή μου, και αφού έχεις μια καλλιτεχνική φλέβα, γιατί δεν πας να την αξιοποιήσεις. Οπότε δεν είπα όχι. Πήγα, έδωσα κάποιες εξετάσεις, έτυχε να βγω. Πραγματικά ο Θεός βοήθησε εκεί πέρα. Πρώτο-τελευταίος από τα άτομα. Σε επιτυχόντες. Ακριβώς. Δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις εκείνη την περίοδο. Και εκείνη τη στιγμή γνώρισα έναν καθηγητή και μια μοναχή που διδάσκανε βυζαντινή μουσική. Από εκεί ήταν το ξεκίνημά μου να πω άμεση με τη βυζαντινή μουσική. Μας έδωσε ένα αναστηματάριο και είχα μια αρκετή έλξη, να το πω έτσι, με τη βυζαντινή. Περισσότερο φανταστείτε και από τη θεωρία της ευρωπαϊκής μουσικής ή την αρμονία αντίστοιχα. Το συνέχισα, μου άρεσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή αποφάσισα. Κάπου στο Λύκειο, αν θυμάμαι καλά, πρώτη Λύκειο, Δευτέρα, δεν είμαι σίγουρος, να πάω να γίνω ψάλτης. Με τσαμπουκά βέβαια τότε, λόγω ότι ήμουν και πιο νέος τότε, δεν είχα μυαλό. Φύγα στον Άγιο Νικόλαο Ηλιούπολης. Εκεί η μάνα μου είχε έναν ξάδερφο, τον πατέρα Παναγιώτη Κούκουνα.
Ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο έλειπε και έτυχε να βρεθώ με τον πατέρα Γιώργιο. Είναι τρεις ιερείς μέσα στον χώρο, ο πατέρας Ιωάννης, ο πατέρας Γιώργιος και ο πατέρας Παναγιώτης. Βρέθηκα με τον πατέρα Γιώργιο. Ο πατέρας Γιώργιος, εντωμεταξύ, όταν του είπα ακριβώς τι θέλω, μου λέει: Άκουσε με, αγόρι μου, έχεις ψάλει ποτέ? Λέω: Απλά έχω ακούσει. Πήγαινε στο μουσικό σχολείο, λέει μου, έχω εκπαιδευτεί γενικά. Μου λέει: Στρατό έχεις πάει? Του λέω: Εντάξει, με λύκειο δεν πρόκειται, δεν έχω πάει ακόμα. Μου λέει: Άμα δεν ικανοποιείς αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να σε βάλουμε. Αλλά μπορείς να άρχισε να παρακολουθείς. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα έμαθε ο ξέδερφος μάνας μου, ο ιερέας, ο πατέρας Κουκουνάς, ότι πήγα και μου λέει: Γιώργο, από αύριο έλα στους Σπερινούς. Και εκεί ήταν το πρώτο μου βίωμα και όλος με το ψαλτήρι. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Τολμώ να πω ότι δεν περίμενα τέτοια δυσκολία. Και το λέω όντας νέος που βίωσα μια σκληρή αντιπολίτευση και από κάτω, με τους ανθρώπους να γελάνε πώς μιλάω, πώς τα λέω, γιατί η καθαρίωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Για μένα, ειδικά σαν άνθρωπος που είχα και μια δυσλεξία, να το πω έτσι, ήταν πολύ πιο δύσκολο να το πω. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, λίγο bullying, ας πούμε, αισθάνθηκες? Στην αρχή bullying, αλλά το ξεπέρασα, να πω. Βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι το bullying δεν είναι μόνο στις ημέρες μας, πάντοτε υπήρχε. Βέβαια, στον χώρο της Εκκλησίας δεν είναι και ο καλύτερος χώρος να εκτρέφεται, ωστόσο γίνεται. Καλό είναι να το πολεμάμε, λοιπόν, όπου και αν είναι. Και εν συνεχεία, λοιπόν, πώς όμως ήρθες σε επαφή στο να κάνεις μαθήματα μουσικής με τον Ελισαίο τον Κινούση, τον πατέρα Ελισαίο Κινούση? Ναι. Τότε δεν ήταν ιερέας? Όχι, δεν ήταν ιερέας. Ο πατέρας Ελισαίος, που είναι στην Αγία Παρασκευή αυτή τη στιγμή, αν δεν απατώμε, στην Πειραιά κάτω, μια μέρα μου είχαν πει να πάω μια Κυριακή να δω πώς είναι η όρθια και η λειτουργία, από το πρωί-πρωί. Κάποια στιγμή, ήταν ο Ελισαίος, όντας ψάλτης. Έψαλε στον Άγιο Νικόλαο. Έψαλε στον Άγιο Νικόλαο, που λες, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Με άγγιξε πάρα πολύ το χρώμα του, ο χαρακτήρας του, η ευδιαθεσία του στην τέχνη μας. Και ήμουν από κάτω. Καθόμουν, κοίταζα. Κάποια στιγμή μου λέει: Ανέβα πάνω στο ψαλτήρι να ψάλεις και εσύ κάτι. Τι να ψάλω κι εγώ τώρα, τι να πρωτοπώ. Τρεπόμουν πάρα πολύ. Όμως έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν. Μου είπε κάποια στιγμή: Έλα, κάνω μαθήματα ομαδικά, βέβαια. Ήταν ένα παράρτημα του Οδείου Πειραιώς, από ό,τι γνωρίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν το λέω. Ήμασταν εγώ και άλλοι πέντε μαθητές του. Mm-hmm. Γενικότερα εκεί πέρα τα πέντε έτη φίτησα μαζί του. Ήταν τρομερές εμπειρίες. Πήγα σε πολλές αγιορείτικες αγρυπνίες, να το πω έτσι. Περισσότερο στον Πειραιά, γιατί από εκεί ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει. Να είναι καλά κιόλας επί της ευκαιρίας. Βεβαίως. Και από εκεί και μετά, αφού τελείωσα, γνώρισε ο πατέρας μου, με έφερε σε επαφή με τον δάσκαλό μου, δηλαδή εσάς, στην προηγουμένη φάση, τον Αποστόλη Ντέτσικα. Ο άνθρωπος ο οποίος με ανέβασε στην τέχνη. Μου έμαθε, τον ακολούθησα στην Παναγίτσα Ταύρου ή στην Κίμηση Οτόκου, όπου λέγεται ο Ρήνος Αός που ψέλνεται. Τι να πω, ήταν απίστευτες εμπειρίες. Μαζί με τον πατέρα Ραφαήλ ψάλαμε πάρα πολλές Κυριακές, πολλούς Εσπερινούς, πολλές δυσκολίες που έτυχα λόγω ότι γενικότερα ήμουν σε μια δραστηριότητα να ψάξω μια δουλειά, όπως όλοι πιστεύω οι νέοι. Παράλληλα και σπουδές που δεν είχαν ολοκληρωθεί τότε όλες. Ακριβώς. Ήταν ανολοκλήρωτες και δυστυχώς είχα. Πες μας και λίγο για τις σπουδές σου, σε ποιο αντικείμενο. Εγώ τελείωσα δίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ή το ΠΑΔΑ, που όπως το γνωρίζουν περισσότεροι, από το ΤΕΙ Πειραιά, από τη μεριά εκεί. Και τώρα ασχολούμαι, είμαι στα logistics, στα οπλικά σήματα της Ελλάδος, στο ΕΒΟ Πυρκάλ Μάνδρας, έτσι ονομάζεται το μέρος. Είμαι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βέβαια τώρα τελειώνει και περιμένω να βρω και κάτι άλλο μετέπειτα, θα το δούμε. Πολύ ωραία, Θεός, το ευχόμαστε. Και έτσι λοιπόν έγινε, αγαπητή μου, η γνωριμία μας με τον αγαπητό μου τον Γιώργο τον Μαντέλο, μέσα σε ένα ταξί που οδηγούσε πατέρας σου. Ναι, ο πατέρας μου οδηγούσε ταξί. Οδηγός ταξί. Και εκεί μου μίλησε για τον γιο του, ο οποίος ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική και ήθελε όμως περαιτέρω να ψαχθεί γύρω από το αντικείμενο αυτό. Και έτσι ήταν η αιτία να γνωριστούμε. Και μάλιστα με πήγαινε εκεί την ημέρα να κάνω τον Εσπερινό στην Παναγίτσα του Ταύρου. Αυτό έτσι για την ιστορία, αλλά καμιά φορά πώς ο Θεός τα φέρνει.
τύχη για άλλους, για μας πιστεύω ο Θεός, ώστε να συναντηθούμε και να έχουμε αυτή την όμορφη σχέση. Οπότε λοιπόν η συνέχεια, λοιπόν ήρθες εκείνη την περίοδο, ψάλαμε λειτουργίες πάρα πολλές φορές, με γνώρισατε σε πολλούς ανθρώπους, ψάλαμε σε μια γρυπνία που μας κάλεσε ο κύριος Γιώργος Ντεόπουλος, να τον ευχαριστώ και αυτόν τον άνθρωπο που μας πήγε στην Ίδρα. Βέβαια, πήγαμε στην Ίδρα, ψάλαμε μια πανήγυρη με τον αγαπητό συνάδελφο τον Γιώργο τον Ντόβολο, εξαιρετικό πρωτοψάλτη και γνώστη της βυζαντινής μουσικής, που προσφέρει πάρα πολλά μέσα και από το τρίτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας και είναι πάρα πολύ δραστήριος. Βεβαίως, πήγαμε τότε εκεί πέρα. Πήγαμε, με γνώρισε στο κύριο Νταραβάνογλου, που είναι και δάσκαλός από ό,τι γνωρίζω. Μεγάλος γνώσης, με έβαλε στα ομαδικά μαθήματά του. Πραγματικά ήταν μεγάλη εμπειρία αυτή. Γνωρίσκαμε άλλους ανθρώπους τώρα, περισσότερο χοροδιακά, αν θυμάμαι καλά. Και ένα από τα άτομα πάλι που με βοήθησε, πέρα από σας, να το τονίσω και αυτό, γιατί είμαστε συνομήλικοι, να το πω έτσι, που με πήρε. Γιατί του ζήτησα μια χάρη να μπορώ να πηγαίνω σε κάποιους καθημερινούς. Έτυχαν κάποιες συγκυρίες εκείνη την περίοδο. Ήταν ο Σπύρος ο Περιβολάρης, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική ο άνθρωπος. Αγαπητός φίλος, και του ευχόμαστε να έχει καλή σταδιοδρομία εκεί πέρα και θα την έχει, πιστεύω. Στο Γκολονό, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, εκεί πήγαινα καθημερινές. Με βοήθησε πάρα πολύ να δω κάποια πράγματα που ίσως δεν γνώριζα. Όχι, ίσως με βοήθησε τώρα στο τυπικό. Εκεί πήρα μια μεγάλη γεύση γενικότερα, γιατί πήγαμε πολλές φορές, 40 λίτουργα. Άκουσε και το δάσκαλο το Φώτη, το Γιαννακάκη. Μεγάλη δάσκαλός του. Βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλη, θα το έλεγα αμέσως. Σε ευχαριστώ κιόλας. Και μου γνώρισε και τον κύριο Παϊκόπουλο, επί της ευκαιρίας, ο κύριος Σπύρος Περιβολάρης. Να είναι καλά εκεί που είναι. Εύχομαι ότι καλύτερο, τον αξιωθεί ο Θεός. Από εκεί και πέρα συνέχισα μαζί σας, πήρα το δίπλωμα και μου συστήσατε και μια εκκλησία εκ των οποίων τέλεσα ως λαμπαδάριος αριστερός. Στον Άγιο Νικόλαο εδώ Χαρνών στη Πατησίων. Εκεί ήμουνα, δεξιός μου ήταν ο κύριος Αρκωμάνης Γεώργιος. Ήταν η πρώτη με εμπειρία η μεγάλη που ήμουνα μόνος μου σε αριστερό ψαλτήρι. Δυστυχώς λόγω κάποιων καταστάσεων με τη δουλειά μου περισσότερο δεν μπόρεσα να συνεχίσω, αλλά ήταν απίστευτη εμπειρία. Ο πατέρας Αλέξιος, ο πατέρας Ανανίας και ο πατέρας Δημήτριος και ο πατέρας Ευάγγελος ήταν οι άνθρωποι που με βοήθησαν να καταλάβω το ψαλτήρι με την κυριότερη πολύ ενέργεια. Καλή κληρική, αγαπητή μου, και αυτό ακριβώς μου εξέφραζε και ο Γεώργιος, το πόσο του στάθηκαν ως πατέρες εκεί στην ενορία, και είναι σημαντικό βέβαια οι ιερείς να είναι βοηθοί στο έργο του κάθε ψάλτου. Αυτά έχω να προσθέσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω την αλήθεια. Έψαλα να πω και αυτό ότι είναι μεγάλη τιμή που με προσκαλέσετε τότε στο Μέγαρο Μουσικής να πάμε να ψάλουμε. Μεγάλη εποχή προς την. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η γιορτή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ναι, Βαρθολομαίου. Και με χοροδία μεγάλη χοροδία. Την οποία την διεύθυνε ο δάσκαλός μας ο Γρηγόριος Νταραβάνογλου. Ακριβώς. Και τώρα πρόσφατα στο Ηρώδιο που ήμασταν με τον κύριο Δεμελή, ο χωράρχης μας, και βασικά και ο πατέρας Ειρηναίος Νάκος. Και τη χοροδία του Ιδρύματος της Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου ψάλαμε κάποιους ύμνους, αλλά είχε και τη συμμετοχή στο καλλιτεχνικό κομμάτι των τραγουδιστών, των σπουδαίων, του κυρίου Σκουλά, του κυρίου Μπάση, της Σοφίας της Μάνου. Και πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένη εκδήλωση και φυσικά όλα αυτά γίνονται υπό την αρρωγή και τη φροντίδα του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάση Ελλάδος, του κυρίου Ιερονίμου του Δευτέρου, ο οποίος πράγματι στηρίζει εδώ το Ίδρυμα Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θα ήθελα όμως να μας πεις, επειδή είσαι νέος άνθρωπος και οι νέοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, κάνουν όνειρα και έτσι πρέπει, θέτοντας βέβαια στόχους που να είναι και εφικτοί, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον. Και θα ήθελα να μας πεις πώς λοιπόν σκέφτεσαι τον εαυτό σου στο κομμάτι της ψαλικής τέχνης. Τι είναι ακόμα αυτό το οποίο θεωρείς ότι πρέπει να εξελίξεις? Ας το πάρω από την αρχή, ότι θεωρώ ότι η βυζαντινή τέχνη δεν έχει τελειωμό, να το πω σαν φράση, ότι πάντα κάτι θα μαθαίνω μέσα στην τέχνη αυτή που εφαρμόζεται. Διαρκώς μαθαίνουμε όλοι, δάσκαλοι και μαθητές.
αυτό που εγώ θέλω να επιτύχω σαν Γιώργος, να το πω έτσι, είναι ότι θέλω να γίνω καθηγητής. Μ' αρέσει το καθηγητικό κομμάτι. Ναι. Μ' αρέσει να εκπαιδεύω ανθρώπους. Διδασκαλία, δηλαδή. Διδασκαλίας, ακριβώς. Αυτό έχω λατρέψει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να. Θα ήθελα πιο μεταγενέστερα να βγάλω νέους ψάλτες υπό την αιγίδα μου, να το πω έτσι. Εύχομαι δηλαδή. Φυσικά να τους δώσω ό,τι έχω σαν εμπειρία εκείνη τη στιγμή που θα εκπαιδεύω. Βέβαια, γιατί και ο δάσκαλος, αγαπητοί μου, εξελίσσεται και σε κάθε περίοδο της ζωής του, ακόμα και ανά πενταετία ή δεκαετία, σίγουρα έχει περισσότερα πράγματα να δώσει στους μαθητές του, διότι και αυτός εξελίσσεται και μέσα τη διδασκαλία και μέσα τη προσωπική του επιμόρφωση. Που ακριβώς, όπως είπες σωστά, δεν τελειώνει ποτέ. Επειδή λοιπόν σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ο χρόνος κυλά γρήγορα, θα ήθελα να μας δώσεις και ένα μήνυμα, θα έλεγα, προς τους συνομιλίκους σου, που να έχει να κάνει κυρίως αν θα μπορούσες να τους προτρέψεις να ασχοληθούν και αυτοί με την ψαλτική τέχνη. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα τους έπιθες? Με ποιο τρόπο θα τους έπιθα? Μεγάλη... Πολύ καλή ερώτηση βασικά αυτή. Τα κίνητρα σίγουρα, και το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή μας, συγγνώμη, αυτό θέλω να πω ότι το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή μας, ότι τα κίνητρα, τουλάχιστον τα οικονομικά, δεν είναι πάντα τα καλύτερα. Πρέπει να, σε αυτό το πλαίσιο, και η Εκκλησία μας σε συνεργασία με την Πολιτεία να πετύχει έτσι υψηλότερες αποδοχές για τους ψάλτες, ώστε να μπορούν και αποκλειστικά να ζήσουν μέσα από αυτό το λειτουργήμα και, και βασικά να δώσουν όλο τους το είναι πάνω σε αυτό, να μην έχουν άλλες μέρημνες. Ωστόσο, ναι, θέλω να πω ότι αυτό το κίνητρο δεν είναι τόσο θετικό ώστε να το προτάξεις στους νέους ανθρώπους, όμως υπάρχουν άλλα πράγματα που ίσως να είναι και πνευματικής υφής. Ακριβώς. Περισσότερο πνευματικής θα προσθέσω εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρηκτα συνδεμένος με τη θρησκεία μας πηγαίνει συχνά στην εκκλησία, γιατί να μην μπορεί να ψάλει κιόλας πάνω στο ψαλτήρι. Ο κάθε άνθρωπος έχει να δώσει κάτι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι η φωνή του πάρα πολύ ωραία. Έχω ακούσει πολλών ειδών φωνές, βασικά και όλοι μας θεωρώ οι ψάλτες, δεν είμαι μόνο εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χοροδιακό κομμάτι και εύχομαι αυτό να μπορεί να επιτύχει. Εγώ θα ήθελα όλους να δέχομαι στο ψαλτήρι, εκεί θα ήταν το κίνητρο περισσότερο από την αλήθεια. Mm-hmm. Και μετά το δεύτερο κίνητρο είναι να μπορώ να δίνω και δωρεάν μαθήματα. Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι εμένα. Εγώ, δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι διαθετημένος να μάθει, θα πάω και θα τον βοηθήσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν είναι φτωχός, πλούσιος ή από ποια άλλη πάστα είναι. Θα το πω έτσι. Αυτό. Και δηλαδή, την πάστα εννοώ από Αφρική, να το πω έτσι, από ξένες χώρες που έρχονται, γιατί πήγα πρόσφατα από Τουρκία και είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, Ρωμιούς, να το πω έτσι, που προσπαθούσαν να μάθουν οι άνθρωποι. Πραγματικά ήταν απίστευτη εμπειρία. Τώρα, ακριβώς αυτό που λες, μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή, αγαπητέ μου Γιώργη, και μετά το bullying που αναφέραμε στην αρχή, πρέπει να πούμε και για τις διακρίσεις που δυστυχώς υπάρχουν στην κοινωνία μας και στις κοινωνίες και άλλων εθνών. Αλλά όταν είμαστε άνθρωποι ενταγμένοι ως μέλη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, νομίζω ότι δεν χωράει κανενός είδους διαχωρισμός. Ο Θεός μας έχει πλάσει και μας έχει όλους παιδιά Του. Δεν μας διαχωρίζει ούτε σε μαύρους, ούτε σε άσπρους, κίτρινους και δεν ξέρω τι άλλες ομάδες ή αλλιώς θα λέγα καλύτερα ταμπέλες βάζουμε εμείς οι ίδιοι στους ανθρώπους. Αυτό ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το προσέξουμε, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ίσως να μην είμαστε. Και ήταν πολύ ωραία έτσι αυτή η πάσα που μου έδωσες να το πούμε και αυτό. Πραγματικά. Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα κοντά μας. Και εγώ προσωπικά να σε ευχαριστήσω που όλα αυτά τα χρόνια είσαι κοντά μου με αγάπη, με εκτίμηση σε κάθε προσπάθειά μου και στόχος και δικός μου είναι σαν δάσκαλος να έχω κοντά μου πρώτα απ' όλα καλούς ανθρώπους, καλά παιδιά, κυρίως με ήθος και βέβαια να μπορέσω μαζί τους και εγώ
να προχωρήσω και να εξελιχθώ ταυτόχρονα μαζί τους και να τους δω να προοδεύσουν στο μέλλον. Κάτι το οποίο στο εύχομαι πραγματικά, όχι μόνο να φτάσεις σε υψηλά επίπεδα, αλλά να περάσεις και τον δάσκαλό σου, τον υποφαινόμενο, και να πας μπροστά. Λοιπόν, για αυτό το λόγο θα σου κάνουμε 3 συμβολικά δώρα που το έχουμε καθιερώσει πλέον στην εκπομπή μας να το κάνουμε. Φέτος βάλαμε και ένα θεολογικό βιβλίο. Το πρώτο λοιπόν είναι «Γονείς και παιδιά», είναι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Κεσαριανής Βύρωνος Κοιμητού, κυρίου κυρίου Δανιήλ και πνευματικού μας πατέρα. Επειδή, όπως το συνηθίζω και το λέω, είμαι κάτοικος του Βύρωνα από τότε που γεννήθηκα και τα τελευταία 23 χρόνια διαπημένει με μεγάλη επιτυχία ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος έχει πάρα πολλές αρετές. Μία από αυτές είναι και το συγγραφικό του έργο, που είναι μεγάλο, και ένα από αυτά τα βιβλία λοιπόν είναι το «Γονείς και παιδιά». Στο δωρίζουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο είναι από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή, μία μουσικολογική σπουδή με θέμα Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Μαΐστορ, του Γρηγορίου Στάθη, επίκουρου καθηγητού. Λέει Αθήνα 1984, καθότι μου το έχει δωρήσει και εμένα ο τέος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Κεσαριανής, ο Παναγιώτης Σουσούνης, ένας μεγάλος ψάλτης που είχα τη τιμή να, και εγώ να είμαι 3 χρόνια αριστερός του και να αποκομίσω πάρα πολλά ωφέλη και στη μουσική, αλλά κυρίως και στην αξιοπρέπειά του. Λοιπόν, το ξαναδείχνουμε εδώ. Στο δωρίζουμε για εμβάθυνση στη μελέτη σου. Και το τελευταίο είναι, και ας μου συγχωρεθεί που το παρουσιάζουμε στις εκπομπές αυτές τις φετινές αρκετές φορές, αλλά είναι μια καινούργια δισκογραφική εργασία μου, είναι η πρώτη που έχω κάνει. Το «Ευδείο λιμένη σου προς Δραμών», ο ψηφιακός δίσκος που είναι αφιερωμένος στον Πανάγιο Νικόλαο, που είναι και η εκκλησία που ξεκίνησες η ενορία σου, ας πούμε, του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη χάρη. Και πραγματικά βρέθηκες και εκεί για ένα διάστημα στα Πατήσια ως αριστερός ψάλτης. Εγώ σου εύχομαι πραγματικά να σε σκεπάζει, να σε προστατεύει, να σε βοηθήσει να πετύχεις κάθε καλό στόχο και σκοπό στη ζωή σου και να είναι κοντά σου και στις δυσκολίες. Εύχομαι να μην έχεις δυσκολίες, ωστόσο να είναι συμπαραστάτη σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σου ζητήσω να μας ψάλεις και κάτι τώρα κλείνοντας. Όπως θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ήταν ο Γιώργος Μαντέλος, νέος φέρελπης ψάλτης. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Μουσικής της Σειράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, για τη φροντίδα του να επιτελούμε όλα αυτά τα ωραία, θέλω να πιστεύω, εδώ στη σχολή. Τον Αλέξη τον Νικολουτσόπουλο, αγαπητό αδερφό και σημαντικό στην επιτέλεση όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία τα βλέπετε χάρη στη δική του επιμέλεια και φροντίδα, κάτι το οποίο το κάνει με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται νομίζω ως αποτέλεσμα. Και βέβαια τον Ιωάννη το Πεφάνη, αγαπημένο μου φίλο, που είναι ο υπεύθυνος του AthesArt, χορηγού επικοινωνίας των εκπομπών μας. Έως την επόμενη φορά, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
εχμάλω το σοφθήν υπό μία σαθέσμου συμβουλής και όποτε δόξαν Αθανασία συμφιεσμένος της νεκρός έως την δώρον ως νητός ελεηνός περιφέρον. Συνεργάτην πίσω με αλλά συ φιλάνθρωπε ο εκ γης δημιουργήσας με ευσπλαχνίον φορέσας της δουλείας του εχθρού ανακάλεσε και σώσον με. Μύρης παρήκησας αισθητός μύρον αληθώς Χριστής νοητό, Άγιε Νικόλαε, Αρχιεράρχα Χριστού, και μυρίζεις τα πρόσωπα των πίστη και πόθο σου την Παναίδημον νήμην θελούντον αΐ λίον συμφορών και κινδύνων τούτους και των θλίψεων Πάτερ έντες προς των γύριων πρεσβείες σου.